Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζουμε τη δουλειά στο project ZX. Εκεί είναι το μοτέρ από το προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο αν δεν το έχετε δει κάντε κλικ εδώ πάνω. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά στο πάνω κομμάτι του κινητήρα, που αυτό σημαίνει κυλίνδρο, πίστονο και κεφαλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Κατσαντώνη Steam Racing που μου στείλε και άλλα πραγματάκια, πιο πικάντικα, πιο spicy αυτή τη φορά. Πάμε να τα δούμε μία. Λοιπόν, μου έχει στείλει καρμπιρατέρ Fastec 28, το οποίο είναι πανέμορφο και έχει και power jet. Το power jet είναι αυτό, είναι ρυθμιζόμενο. Μου έχει στείλει ηλεκτρονική JKK ρυθμιζόμενη, μηχανικό τεντωτήρα JKK, το ίδιο και ο κεντροφόρος, και λεμό 28 απίντο με ροζέτα πολλαπλών θέσεων για να ταιριάξει και το καρμπιρατέρ εδώ. Οπότε για αρχή θα πάω να δω πώς κάθεται ο λαιμός πάνω στην εισαγωγή εδώ στην κεφαλή, γιατί μπορεί να χρειαστεί να κάνω με τον Dremel να το ανοίξω λίγο για να μην έχει σκαλοπάτι. Οπότε ξεκινάμε με αυτό. Τέρμα τα πολλά λόγια, πάμε να κάνουμε δουλειά. Αυτός εδώ είναι ο λαιμός. Είναι πολύ ωραία ποιότητα, δεν έχω ξαναπάρει τέτοιο λαιμό. Και εδώ είναι η ροζέτα πολλαπλών θέσεων. Ουσιαστικά αυτό εδώ παίρνει και ένα O-ring εδώ πέρα. Τώρα δεν θα το βάλω, θα το βάλουμε στο τέλος όταν το κλείσουμε το μοτέρ και βάλουμε και το καρμπιρατέρ επάνω. Ουσιαστικά αυτό εδώ πάει με το κονικό προς τα κάτω και κάθεται εδώ. Οπότε θα το βιδώσω πάνω στην κεφαλή και μετά θα δω στην τρύπα αν χρειάζεται άνοιγμα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, οι τρύπες που είναι για τις βίδες δεν φτάνουν στο... Δηλαδή αν βιδώσω τη μία εδώ θα δείτε ότι δεν φτάνει να βιδώσει η άλλη εδώ. Οπότε πρέπει να ανοίξω λίγο τις τρύπες εδώ για τις βίδες. Άνοιξα τις τρύπες εδώ πέρα της ροζέτας με το τρυπάνι, ώστε να φαρδίνει η απόσταση για να μπορέσει να βιδώσει πάνω στην κεφαλή. Τώρα θα βιδώσω τις βίδες για να βιδώσει η ροζέτα επάνω και με αυτόν τον τρόπο να κεντράρω την τρύπα της εισαγωγής και αν χρειαστεί να κάνω με τον τρεμελάκι το σκαλοπάτι εδώ πέρα που έχει. Λοιπόν, βίδωσα και όπως βλέπετε, θα βάλω και το φακό, όπως βλέπετε κάνει ένα σκαλοπατάκι. Αυτό θα το αφαιρέσω με τον Dremel σιγά σιγά, οπότε τώρα θα το σημαδέψω με ένα μαργαδωράκι για να ξέρω πού να κόψω με τον Dremel. Έτοιμο και το σκαλοπάτι, το έφτιαξα. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Θα βάλω και το φακό. Κοιτάξτε τι ωραία έχει κάτσει. Θέλει λίγο δουλίτσα, είναι η αλήθεια, αλλά αξίζει νομίζω. Έχει γίνει πολύ, πολύ ωραίο, πολύ λίγο και όπως πρέπει. Λοιπόν, τώρα θα κάτσω να την καθαρίσω την κεφαλή, να φύγουν όλα τα αρνίσματα από παντού και μετά έχει να βάλουμε βαλβίδες, ελαττήρια κτλ. Η κεφαλή είναι πεντακάθαρη, καθάρισα μέσα όλα τα σημεία να μην έχει καθόλου ρινίσματα σιδήρου. Επίσης όταν την καθαρίζετε ή όταν καθαρίζετε κάρτερ και τα λοιπά, όπως είπα και στα κάρτερ και για τα κάρτερ, πριν ξεκινήσετε να βάλετε βίδες και τα λοιπά, αφού την καθαρίσετε, φυσήξτε όλες τις τρύπες που μπαίνουν βίδες και ειδικά τα σημεία που περνάνε λάδι, όπως και εδώ που έχει μέσα για τον κεντροφόρο. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε βαλβίδες, να τρίψω βαλβίδες και μετά να συνεχίσουμε με ελαττήρια κτλ. Αφού έτριψα τις βαλβίδες της κεφαλής, πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Για ελαττήρια θα χρησιμοποιήσω αυτά της Fastec, είναι οι διαστάσεις για Y15 ZR, είναι 4 ελαττήρια στη συσκευασία.
Οπότε θα βάλω αυτά τα οποία είναι πιο σκληρά από τα εργοστασιακά και είναι ελάχιστα πιο μεγάλα, οπότε θα μπουν χωρίς πρόβλημα πιστεύω. Πάμε να τα βάλουμε. Δεν θα δείξω με λεπτομέρεια το πώς θα τα βάλω. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε την κάτω στα σχόλια. Η κεφαλή είναι έτοιμη, έχει ελαττήρια βαλβιδών, κοκοράκια, όλα τα πάντα και κεντροφόρο JKK με μεγαλύτερο βύθισμα όπως έχω πει. Και τώρα θα προσπαθήσω να κάνω μια ογκομέτρηση, θέλω να βρω τη σχέση συμπίεση που θα έχει με αυτό το κυλινδροπίστωνο το μηχανάκι. Αν θυμάμαι καλά, η εργοστασιακή σχέση συμπίεση ήταν 10 προς 1. Το οποίο είναι σχετικά χαμηλό για συμπίεση. Θα προσπαθήσω να κάνω τη μέτρηση με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με ένα calculator που έχω βρει στο ίντερνετ, το οποίο πρέπει να του βάλεις κάποια στοιχεία μέσα για να σου βγάλει τις σχέσεις συμπίεσης. Οπότε πρέπει να μετρήσεις κάποια πράγματα καθώς βάζεις τα εξαρτήματα πάνω στον κινητήρα, κάποιες αποστάσεις. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να βάλω όλα τα πράγματα πάνω και να γεμίσω το γκύλινδρο, το χώρο καύση ουσιαστικά, με υγρό, με λαδάκι λεπτόρευστο λογικά, να μετρήσω και να κάνω μια πράξη υπολογιστική και να βγει κατευθείαν. Θα προσπαθήσω να το κάνω και με τους δύο τρόπους. Εγώ θέλω να πετύχω μια σχέση συμπίεσης κοντά στο 12:1, που πιστεύω ότι για καρμπιρατέρ είναι πολύ καλή, ώστε να είναι και δυνατό το μοτέρ και να μην βαράει πυράκια και έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πριν βάλω τα πράγματα επάνω στο κάρτερ, δηλαδή κύλινδρο, πιστόνι και κεφαλή, θα κάτσω να μετρήσω το διάκαινο που έχουν τα ελαττήρα του πιστονιού μέσα στο κύλινδρο. Αυτό το κάνω σχεδόν πάντα, δηλαδή όποτε φτιάχνω κάποιο κύλινδρο πίστονο το οποίο δεν το έχω ξαναδουλέψει κιόλας και για σιγουριά, πάντα μετράω το διάκαινο, γιατί αν θέλετε να φτιάξετε ένα δυνατό και αξιόπιστο μοτέρ, χωρίς να σας κολλήσει στη διάρκεια του στρωσίματος, πρέπει πάντα αυτό να το ελέγχετε. Οπότε πάμε να σας δείξω πώς το κάνουμε. Ανοίγω τα ελαττήρια. Εδώ να πούμε ότι αυτό το kit λέει ποιο ελαττήριο είναι το επάνω και ποιο είναι το μεσαίο, δηλαδή τα δύο της συμπίεσης, ποιο πάει πάνω και ποιο πάει κάτω. Επίσης λέει ότι τα γράμματα πρέπει να κοιτάνε προς τα πάνω. Είναι πολύ βοηθητικό αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που το βλέπω. Ανοίγω τα ελαττήρια. Αφήνω του λαδιού στην άκρη. Και παίρνω τα δύο που είναι της συμπίεσης. Πρώτα θα βάλω το επάνω, να το τσεκάρω. Αυτό λέει 2R. Και αυτό λογικά θα λέει 1R. Ναι, το λέει εδώ. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το ελαττήριο έτσι, ίσα που να μπει μέσα και να κλείσει και μετά θα πάρετε το πιστόνι και θα το κατεβάσετε ώστε να κεντράρει το ελαττήριο σωστά μέσα στο κύλινδρο. Να μην είναι από κάποια πλευρά πιο πάνω ή πιο κάτω γιατί χαλάει το διάκαινο. Οπότε μόλις το κεντράρετε με το πιστόνι, βγάζετε το πιστόνι και μετράτε εδώ, αν φαίνεται στην κάμερα, κάνει ένα μισό λεπτό, κάνει μια εγκοπή. Αυτή την εγκοπή πρέπει να μετρήσετε ποιο φίλερ περνάει από μέσα ώστε να βγάλετε ένα νούμερο. Πάμε να το κάνω τώρα. Έφερα και το φίλερ εδώ. Παίρνω πρώτα το 0,20. Κανονικά το rule of thumb που λέμε είναι για κάθε 25 χιλιοστά διαμέτρου του πιστονιού και του κυλίνδρου είναι 0,1 το διάκαινο, γιατί όσο μεγαλώνει και το πιστόνι, τόσο μεγαλώνει και το διάκαινο. Οπότε για το 60 πιστόνι, το διάκαινο πρέπει να είναι στα 0,24. Πάω να δοκιμάσω τώρα το 0,20, να δω αν χωράει. Το 0,20 χωράει, αλλά αν πάω να βάλω το 0,30, δεν θα χωράει. Δεν χωράει να περάσει. Οπότε το διάκαινο είναι σωστό, βέβαια είναι λίγο σφιχτό, αλλά δεν είναι π.χ. που θα μπορούσε να είναι 0,1. Αν ήταν 0,1, θα ήθελε πάρα πολύ προσοχή στο στρώσιμο και μπορεί να είχαμε πρόβλημα. Αν είναι πολύ μικρό το διάκαινο και δεν είναι σωστό, παίρνετε το ελαττήριο και με μια πολύ ψηλή λίμα,
το λιμάρετε ελάχιστα και μετά το ξαναμετράτε μέχρι να βρείτε το σωστό διάκαινο που είναι για το πιστόνι σας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία. Πολλοί μπορεί και να μην την κάνουν, δεν χρειάζεται πάντα, γιατί και εγώ το κάνω αυτή τη στιγμή για έλεγχο. Γιατί μπορεί να σου τύχει κάποια στιγμή να είναι πολύ σφιχτό το ελαττήριο και να έχεις πρόβλημα με τον κύλινδρο. Θα μετρήσω και το δεύτερο. Το βάζω όπως είπα, έτσι, με τα γράμματα να κοιτάνε πάνω και μετά το σπρώχνω με το πιστόνι ώστε να κάτσει επίπεδα και να κεντράρει. Βγάζω το πιστόνι. Επίσης, το πρώτο ελαττήριο πρέπει να είναι πιο σφιχτό από το δεύτερο ελαττήριο. Το πρώτο πρέπει να είναι κοντά στο 0,2 για τα 60 χιλιοστά μιλάω, γιατί το έχω ψάξει μόνο για τα 60 χιλιοστά. Ή σε άλλες περιπτώσεις επίσης να πω ότι σε κινητήρες turbo ή κινητήρες nitro και πιο αγωνιστικούς που ανεβάζουν πολύ μεγάλη συμπίεση, το διάκαινο πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Αλλά αυτό πρέπει να το ψάξετε μόνοι σας. Είναι σημαντικό βέβαια να το ψάξετε και να το γνωρίσετε. Τώρα στο δεύτερο ελαττήριο θα πάω πάλι να βάλω το 0,20. Να δούμε αν μπαίνει εύκολα. Ας πούμε τώρα το 0,20 μπαίνει πιο εύκολα στο δεύτερο ελαττήριο, που αυτό είναι σωστό. Το πάνω ελαττήριο στο πιστόνι πρέπει να είναι πιο σφιχτό από το κάτω. Οπότε τώρα θα δοκιμάσω αν περνάει και το 0,30. Το 0,30 περνάει και είναι οριακά. Άρα το δεύτερο ελαττήριο είναι και αυτό σωστό, σωστά το διάκαινό του. Και το πρώτο είναι σωστό, οπότε είμαστε ok από αυτή την άποψη, δεν θα έχουμε θέμα, δεν θα είναι σφιχτά τα ελαττήρια. Πάμε τώρα να βάλω τα ελαττήρια πάνω στο πιστόνι και μετά να τα βάλουμε πάνω στα κάρτερα. Βάζω το 1R που γράφει με τα γράμματα προς τα πάνω να μπει πρώτο σαν ελαττήριο. Μετά βάζω το δεύτερο. Μπήκε και το δεύτερο και τώρα πάμε να βάλουμε του λαδιού. Βάζω και λίγο λαδάκι έτσι να έχει ήδη. Αυτό δεν έχει πάνω και κάτω και μπαίνει όπως να είναι. Και είμαστε κομπλέ με τα ελαττήρια. Πάμε τώρα να βάλουμε τα πράγματα πάνω στο κάρτερ. Ξεκινάω σιγά σιγά τον πρώτο τρόπο που είπα μέτρησης της σχέσης συμπίεσης. Εδώ έχω γράψει κάποια πράγματα τα οποία χρειάζεται να βάλω στο calculator. Λέγεται Omni Calculator. Ζητάει κάποιες διαστάσεις. Τα οποία είναι εδώ αριθμός κυλίνδρων 1, διάμετρος πιστονιού 60 χιλιοστά, διαδρομή πιστονιού 59,3 χιλιοστά, πάγος φλάντζας καύσης 1,5 χιλιοστό, είναι αυτή εδώ. Είναι πολύ καλή ποιοτική, από ό,τι φαίνεται. Διάμετρος φλάντζας 60,1 χιλιοστά. Και τώρα πρέπει να βάλω πάνω το πιστόνι και τον κύλινδρο μαζί με τη φλάντζα της βάσης, να πατηθούν λίγο και να μετρήσω την απόσταση που έχει το πιστόνι, το οποίο θα βρίσκεται μέσα εδώ, σε σχέση με το τέρμα του κύλινδρου, δηλαδή πόσο τερματίζει, πόσο κοντά έρχεται, μάλλον πρόσωπο που λέμε, με τον κύλινδρο. Οπότε θα γράψω και αυτή τη διάσταση μόλις βάλω τα πράγματα πάνω και μετά πρέπει να βρω τη χωρητικότητα της κεφαλής, την οποία πρέπει να βάλω τον μπουζί εδώ και να κάνω μια αγκομέτρηση με ένα σωλήνα δοκιμαστικός λέγεται νομίζω, είναι αυτός που μετρά στα ml ουσιαστικά, να δούμε τι χωρητικότητα έχει αυτός ο χώρος καύσης και τι χωρητικότητα είναι η μπόμπα του πιστονιού. Αυτό είναι εντάξει, λίγο στο περίπου ουσιαστικά, γιατί δεν ξέρω και πώς να το μετρήσω. Κάνει μια μικρή μπόμπα, αλλά κάνει και τσέπες, οπότε χάνει μάλλον ό,τι κερδίζει από την μπόμπα, το χάνει από τις τσέπες του πιστονιού. Οπότε θα δοκιμάσω να το βάλω 0, ότι είναι flat πιστόνι και βλέπουμε. Οπότε τώρα πάω να βάλω το πιστόνι και τον κύλινδρο και να συνεχίσω. Λοιπόν, άνοιξα και τη φλάτζα εδώ, ώστε να μπορεί να μπει ο κυλίνδρος, απλά επειδή είναι πολύ λεπτοδουλειά,
Θέλει πολύ προσοχή να ανοιχτεί σωστά, γιατί σε κάποια σημεία γίνεται λεπτή και εδώ επίσης μου σκίστηκε, οπότε πρέπει να φτιάξω μετά μια καινούρια. Θέλει προσοχή αυτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πάλι το πιστόνι και τον κύλινδρο για να βρούμε τους όγκους που χρειαζόμαστε. Και το πιστόνι μπήκε, ο κύλινδρος μάλλον. Και τώρα θέλω να μετρήσω αυτή την απόσταση εδώ, η οποία είναι 2,5 χιλιοστά. Μάλλον θα πάω να κάνω ένα πλάνισμα στον κύλινδρο, ώστε να κατέβει ακόμα λίγο. Το θέλω γύρω στο 1,5. Λοιπόν, μόλις γύρισα από το μηχανουργείο, πήρα τον κύλινδρο, τους είπα να τον κατεβάσουν 1,5 χιλιοστά. Πριν μέτραγα ότι το πιστόνι έφτανε μέχρι τα 2,5 χιλιοστά. Άρα αν αφαιρέσουμε τα 2,5 το 1,5 που μας έκοψαν, σημαίνει ότι το πιστόνι πρέπει να έρχεται στο 1 χιλιοστό. Συν 1,5 χιλιοστό που θα είναι η φλάτζα, πρέπει να έχουμε δηλαδή το κενό που θα έχει το πιστόνι από την κεφαλή, πρέπει να είναι 2,5 χιλιοστά, που για μένα και για αυτό που θέλουμε για το μηχανάκι, πιστεύω ότι είναι ok. Οπότε τώρα θα βάλω τον κύλινδρο. Παιδιά, να σημειώσετε προσοχή, όταν θα πηγαίνετε στο μηχανουργείο για οποιαδήποτε δουλειά, δεν θα βάζετε όπως είναι τα πράγματα πάλι επάνω, θα τα ελέγχετε πρώτον και δεύτερον θα τα καθαρίζετε πολύ καλά, γιατί καμιά φορά δεν τα καθαρίζουν και αφήνουν τα ρινίσματα όπως είναι μέσα, ειδικά σε σημεία όπως είναι ο κύλινδρος και άλλα τέτοια. Μην αφήνετε ρινίσματα, γιατί καταστράφηκε ο κύλινδρος με το που το βάλετε πάνω. Οπότε πάμε να βάλουμε τον κύλινδρο, να δούμε που έρχεται το πιστόνι. Λοιπόν, έβαλα το κύλινδρο πάλι πίσω. Έχουμε κόψει 1,5 χιλιοστό, οπότε τώρα θα μετρήσω. Βλέπετε το πιστόνι ότι έρχεται ήδη πιο ψηλά. Θα μετρήσω τώρα και πόσο μέσα πάει. Λογικά πρέπει να έρχεται στο 1 χιλιοστό. Ναι, είναι, παιδιά, ακριβώς 1 χιλιοστό, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Και στο μηχανουργείο μας έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Όλα τα πράγματά μου τα πάω εκεί πέρα, στους ίδιους. Έχω γράψει όλα τα στοιχεία εδώ πέρα. Εδώ από 2,5 πήγαμε στο 1 χιλιοστό. Και τώρα πρέπει να βρω την χωρητικότητα της κεφαλής, πόσα ml δηλαδή χωράει ο θάλαμος καύσης. Για να το βρω αυτό πρέπει να βάλω από πάνω από την κεφαλή ένα plexiglass ή ένα γυαλί, ώστε να κάτσει επίπεδα το υγρό που θα γεμίσω το χώρο καύσης. Βέβαια δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν έχω ογκομετρικό σωλήνα, γιατί πήγα να βρω τώρα το απόγευμα και δεν είχανε. Προσπαθήσω να το κάνουμε μία μικρή σύριγγα, χοντρικά, να δούμε πόσα ml στο περίπου θα βγει και τη χωρητικότητα του πιστονιού. Θα τα βάλω μετά στο calculator και θα δούμε τι θα βγάλει. Έχω στερεώσει την κεφαλή όσο πιο επίπεδα μπορούσα και τώρα θα πάρω με αυτή τη μικρή σύριγγα των 10 ml να γεμίσω το θάλαμο καύσης. Αυτή η σύριγγα είναι σχετικά ακριβές, γιατί μετριέται ανά 1 ml, οπότε θα γεμίσω εδώ το θάλαμο καύσης με νερό ή με λάδι, ό,τι θέλετε κάνετε. Απλά τώρα το νερό θα φύγει πιο εύκολα από το λάδι. Μέχρι το σημείο όσο γίνεται να καλύψετε και αυτό το κυκλάκι εδώ πέρα. Βέβαια θα δείτε, αν γεμίσετε κι εσείς το θάλαμο έτσι, θα κάνει σαν μια φούσκα. Οπότε τώρα μόλις σκέφτηκα κιόλας, μήπως το κάνω με λάδι και δεν κάνει αυτή τη φούσκα, πάει παντού. Οπότε θα το δοκιμάσω με λάδι. Βάζω 10 ml στη σύριγγα. Βάζω τώρα παραπάνω για να βγάλω και τον αέρα. Θέλει λίγο παραπάνω. Και τώρα υπολογίζω να είναι 10 ml μέσα στη σύριγγα. Και γεμίζω την κεφαλή. Κανονικά θέλει ένα plexiglass εδώ, ώστε να κάτσει επίπεδα το λάδι που θα βάλετε μέσα. Να του κάνετε δηλαδή μια τρύπα και να το βάλετε από εκεί το λάδι.
απλά αυτή τη στιγμή δεν προλάβαινα να βρω και το μηχανάκι πρέπει να προχωρήσει. Έχει πάρει ήδη 10 ml. Θα γεμίσω άλλα 2 ή άλλα 4 ml βασικά. Βγάζω τον αέρα και υπολογίζω 4 ml και προσθέτω λίγο ακόμα. Σιγά σιγά. Θα προσπαθήσω να βάλω εδώ και γύρω γύρω όσο μπορεί να πάει, ώστε να σπάσει αυτή η φούσκα. Νομίζω πως είναι ok, παιδιά. Άμα φέρω την κάμερα και εστιάσει, θα δείτε ότι έχει κάτσει πολύ ωραία το λάδι. Είναι ακριβώς επίπεδο και έχω μετρήσει 12 ml. Άρα η χωρητικότητα της κεφαλής είναι στα 12 ml. Τώρα θα φέρω και την κάμερα να το δείτε από εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Να το. Κοιτάξτε πόσο επίπεδα έχει έρθει. Οπότε θα το κλείσω εδώ για 12 ml η κεφαλή. Το γράφω εδώ. 12 ml. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα στοιχεία στο calculator. Και έχουμε αριθμός κυλίνδρων 1. Διάμετρος πιστονιού 60, διαδρομή 59,3. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είναι 59,1 ή 59,3, αλλά έχω βάλει 59,3 τώρα. Πάχος φλάτζας 1,5 χιλιοστό, διάμετρος φλάτζας 60,1, εντάξει και 60 να το βάλετε το ίδιο είναι. Η απόσταση του πιστονιού από το κύλινδρο είναι 1 χιλιοστό μετά το πλάνισμα. 12 ml είναι η χωρητικότητα της κεφαλής, του θαλάμου καύσης και έβαλα και μείον 3 ml, 3 ml δηλαδή, για την μπόμπα του πιστονιού. Διάβασα ότι αυτή η μπόμπα που δεν είναι και πολύ μεγάλη, είναι 3 ml χωρητικότητα περίπου, βέβαια χάνει και λίγο από τις τσέπες, αλλά θα βάλω 3 ml για αυτή την μπόμπα. Οπότε εδώ θέλει το calculator μείον 3 να βάλεις για 3 ml που χωράει η μπόμπα και βγάζει εδώ κάποια στοιχεία, τα κυβικά είναι 167,67 και μας βγάζει 11,425 προς 1 η σχέση πίεσης. 11,4 είναι καλή συμπίεση, βέβαια δεν είναι κάτι extreme, εγώ ήθελα κοντά στο 12, αλλά έχουμε χοντρή φλάτζα, ίσως με πιο λεπτή φλάτζα, δηλαδή αυτή είναι 1,5 χιλιοστό. Ίσως αν βρίσκαμε με 1 χιλιοστό φλάτζα, θα ανέβαινε γύρω στο 12 η συμπίεση. Βέβαια είμαστε και για αρχή. Τώρα θα προσπαθήσω να κάνω το δεύτερο τρόπο υπολογισμού σχέσης συμπίεσης που σας έλεγα. Είναι ακριβώς όπου έχουμε μείνει εδώ πέρα, δηλαδή έχουμε κύλινδρο, πιστόνι πάνω, κεφαλή δεν έχω βάλει ακόμα, και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλω λίγο γρασάκι, ελάχιστο γρασάκι εδώ πέρα γύρω γύρω στο πιστόνι, και μετά να κουμπώσω την κεφαλή μαζί με τη φλάτζα εννοείται. Βιδώνω κανονικά στις ροπές που λέει ο κατασκευαστής, στις βίδες για να πατηθεί όλο το σύστημα εδώ, και μετά γυρνάω το μοτέρ σχεδόν όρθιο με μία μικρή κλίση προς την τρύπα του μπουζί. Θα βγάλω και το μπουζί εδώ πέρα και αφού το γυρίσω στη σωστή κλίση αρχίζω και γεμίζω πάλι με λάδι το θάλαμο και ό,τι χώρο έχει εδώ πέρα μέχρι την πρώτη σπήρα του που βγαίνει στο μπουζί, και μετά με μια μαθηματική πράξη ανάλογα με το πόσα ml θα πάρει στο χώρο αυτό βρίσκουμε και τη σχέση συμπίεσης. Οπότε πάμε να κάνουμε το δεύτερο τρόπο υπολογισμού σχέση συμπίεσης. Λοιπόν, έχω βάλει το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο όπως το έχω σημαδέψει και εδώ, και τώρα παίρνω λίγο γρασάκι με το δάχτυλο ελάχιστα να βάλω γύρω γύρω στο πιστόνι εδώ που κάνει το σκαλάκι, ώστε όταν γεμίσω με το λάδι να μην φύγει το λάδι προς τα μέσα. Σκουπίζω και το περίσσιο γράσο. Λοιπόν, τώρα θα βάλω τη φλάτζα, βάζω τους οδηγούς και τώρα κουμπώνω την κεφαλή.
Λοιπόν, έχουμε θέμα με την κεφαλή και τον κύλινδρο, όχι συγκεκριμένα με αυτό, αλλά με τους οδηγούς. Επειδή έχω κάνει και πλάνισμα στην κεφαλή και φάγαμε και 1,5 χιλιοστό από τον κύλινδρο, έχουν γίνει οι τρύπες για τους οδηγούς ριχές. Οπότε, όταν βάζω τον οδηγό μέσα όπως είναι εδώ και πάω και κουμπώνω και την κεφαλή, δεν έχει αρκετό χώρο να μπει ο οδηγός μέσα σωστά στον κύλινδρο, οπότε δεν κουμπώνει σωστά η κεφαλή. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι, έχω βρει το τρυπανάκι το οποίο κάθεται σωστά για να ανοίξω τις τρύπες των οδηγών. Θα βαθύνω από τη μεριά του κυλίνδρου 1 με 2 χιλιοστά ώστε να μπορεί να μπει σωστά ο οδηγός και να μην κάθεται κεφαλή στον αέρα. Και συνεχίζω από εκεί που είχα μείνει πριν, αφού άνοιξα και βάθινα τις τρύπες για τους οδηγούς. Περνάω τους οδηγούς μέσα, ρίχνω την καδένα, βάζω τη φλάντζα καύσεως και κουμπώνω την κεφαλή. Και βάζω βίδες. Παίρνω το ροπόκλειδο και βάζω αρχικά περίπου στα 12 νιούτων. Να κάνω ένα σφίξιμο έτσι και μετά ένα σφίξιμο στα 22 νιούτων που λέει και ο κατασκευαστής. Όχι νιούτων, νιουτόμετρα έτσι, μην μπερδευτούμε. Τώρα βάζω 22 νιουτόμετρα. Έσφιξε, εννοείται ξεσφίγγω πάντα το ροπόκλειδο μετά τη χρήση του, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο. Και τώρα θα βγάλω το μπουζί από αυτή τη μεριά και θα προσπαθήσω να γυρίσω και να στερεώσω τον κινητήρα στις μοίρες που πρέπει, ώστε να το γεμίσω με λάδι για να μετρήσουμε τι όγκο θα πάρει. Στερέωσα το μοτέρ με μια κλίση προς την τρύπα του μπουζί και έχω επιβεβαιώσει ότι το σημάδι είναι στο σωστό σημείο ώστε να είναι το πιστόνι στο άνω νεκρό σημείο. Άμα δείτε εδώ, φαίνεται κιόλας το πιστόνι, δεν ξέρω αν φαίνεται από αυτή την κάμερα. Οπότε βάζω το λαδάκι και μετράω πόσο όγκο θα πάρει. Λοιπόν, έχω μετρήσει 10 ml εδώ στη σύριγγα και πάω να τα βάλω μέσα. Κανονικά θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 ml. Ξαναγεμίζω. Έχω βάλει άλλα 4 ml εδώ. Θα χρειαστεί και άλλο. Έχουμε βάλει σύνολο 14. Βάζω άλλα 4 στη σύριγγα και προσθέτω μέχρι να δω το λάδι να είναι στις πρώτες πύρες του μπουζί. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά έχει φτάσει το λάδι, γυαλίζει. Έχει φτάσει το λάδι στις πύρες του μπουζί και εδώ μας έχουν μείνει 2 ml και έχουμε βάλει 10 συν 4 συν 2, άρα έχει 16 ml έχει πάρει μέσα ο θάλαμος. Οπότε πάμε να κάνουμε το μαθηματικό υπολογισμό και να βρούμε και από αυτό τον τρόπο τη σχέση πίεσης. Πριν όμως κάνω τον υπολογισμό, για να βγάλετε το λάδι αυτό που πρέπει είναι να κατεβάσετε το πιστόνι γυρνώντας, ξέρετε, το βολάν, ώστε να κατέβει το πιστόνι, να κυλήσει το λάδι προς τα μέσα και μετά βγάζουμε την κεφαλή. Δεν βγάζουμε από την τρύπα του μπουζί το λάδι, γιατί θα κάνουμε 10 χρόνια και 3 μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε τον υπολογισμό. Έχουμε 60 χιλιοστά πιστόνι επί 59,1 διαδρομή. Αυτό σε κυβικά μας κάνει 167,01 κυβικά, ο κινητήρας δηλαδή. Έχουμε 16 ml
που πήρε κεφαλή μέσα, ο θάλαμος καύσης μάλλον, όχι μόνο κεφαλή, και κάνουμε 167 συν 16 ml που πήρε και ο χώρος καύσης, μας κάνει 183. 183 είναι ο συνολικός όγκος του κινητήρα, δηλαδή είναι τα κυβικά του κυλίνδρου συν την κεφαλή. Οπότε αυτό ουσιαστικά η σχέση μπίεση είναι το 183 στην προκειμένη περίπτωση, πόσες φορές χωράει στον όγκο της κεφαλής, δηλαδή στα 16 ml. Άρα κάνουμε 183 διά 16. Και αυτό μας βγάζει τη σχέση συμπίεσης. Η σχέση συμπίεσης μετά από αυτή την πράξη είναι 11,4:1. Δηλαδή το 16 χωράει 11,4 φορές στο 183. Οπότε η σχέση συμπίεσης και με το δεύτερο τρόπο, δεύτερος τρόπος, είναι ακριβώς ίδιος και με τον πρώτο τρόπο. Στον πρώτο τρόπο βρήκα 11,425, έβγαλε το calculator, και αυτό είναι ο πρώτος τρόπος. Άρα η συμπίεσή μας είναι 11,4. Γενικά σαν συμπίεση είναι ok το 11,4, βέβαια ήθελα να είναι πιο κοντά στο 12, αλλά έχουμε πολύ χοντρή φλάτζα καύσεως, δηλαδή αυτή η φλάτζα, η οποία είναι πολύ ποιοτική, είναι 1,5 χιλιοστό. Οπότε είπα, το δοκιμάζουμε όπως είναι τώρα με το 11,4 και αν μας λείπει δύναμη ή θέλω να το δοκιμάσω κάποια στιγμή, μπορώ να βρω ή να φτιάξω custom μια φλάτζα πιο λεπτή από αυτή, δηλαδή ή 1 χιλιοστό ή 0,5 χιλιοστό, το βλέπουμε. Βέβαια 0,5 χιλιοστό είναι επικίνδυνο. Και βλέπουμε αν θα ανέβει μετά, δηλαδή με τα ίδια νούμερα, αν χαμηλώσω 0,5 χιλιοστό τη φλάτζα, πάει κατευθείαν στο 12 η συμπίεση ή κοντά στο 12. Οπότε είμαστε safe. Γενικά και για το πιστόνι, επειδή δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να αντέξει, καλό είναι να ξεκινήσουμε από το 11,4 και βλέπουμε. Και αφού βρήκαμε τη σχέση συμπίεσης, πάμε τώρα να βάλουμε για τελευταία φορά τα πράγματα. Έχω πάρει και καινούριο set φλάτζες, γιατί έχω κόψει ήδη δύο χάρτινες εδώ για να τις ανοίξω. Οπότε θα βάλω μια καινούρια, θα την ανοίξω πάλι εδώ για τον κύλινδρο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα πάνω για τελευταία φορά. Εδώ έχω κόψει και τη φλάτζα στη διάμετρο που πρέπει για να κάτσει και να περάσει ο κύλινδρος, γιατί αυτές είναι για την εργοστασιακή διάμετρο, χωρίς να ανοίξεις το κάρτερ. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν φλάτζες για ανοιγμένα κάρτερ. Αν δεν υπάρχουν, παίρνετε μια κανονική και κάνετε γύρω-γύρω με τη φαλτσέτα, πολύ προσεκτικά, ειδικά εδώ που είναι λεπτό το κομμάτι, μη σας σκιστεί. Εγώ ήδη έσκισα δύο, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα να βάλουμε και λίγο φλατζόκολλα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χάνει λάδι από κάπου. Συνήθως βάζω στο πιο χαμηλό σημείο της φλάτζας και εκεί που περνάει λάδι. Χρησιμοποιώ την γκρί της Spermatex, το έχω ξαναπεί σε βίντεο. Δεν θέλει πολύ ποσότητα, ίσα ίσα να βάψει λίγο τη φλάτζα για να κολλήσει ο κύλινδρος και το κάρτερ. Θέλει και προσοχή εδώ, γιατί από αυτό το μπουζόνι εδώ περνάει και λάδι, οπότε καλό είναι να βάλετε λίγη, μην έχουμε καμιά διαρροή, και μετά πρέπει να τα λύσουμε όλα πάλι. Τώρα σπρώχνω τη φλάτζα μέσα, περνάω και την καδένα από μέσα, έτσι. Έχω βάλει και τους οδηγούς και την κολλάω στο κάρτερ και κάθεται πολύ όμορφα. Τώρα σειρά έχει το πιστόνι. Έχω βάλει από τη μια μεριά την ασφάλεια ήδη και βάζω το πιστόνι και τον πύρο. Βάζω λίγο λαδάκι εδώ και βάζω το πιστόνι.
Βγάζω και την μπιέλα έξω. Και τώρα θα βάλω και την άλλη ασφάλεια. Μεγάλη προσοχή όταν θα πάτε να βάλετε την ασφάλεια του πιστονιού. Βουλώστε εδώ την τρύπα του στροφάλου. Γιατί αν σας φύγει μέσα η ασφάλεια, θα ξεμπερδέψετε του χρόνου. Ναι, μόλις είδα ότι έβαλα ανάποδα το πιστόνι, οπότε θα το γυρίσω και συνεχίζουμε. Έβαλα και το πιστόνι από τη σωστή μεριά. Έχει ένα βελάκι. Το βελάκι δείχνει πάντα τη μεριά της εξαγωγής. Οπότε έχω βάλει και την ασφάλεια. Βάζω πάλι λίγο λαδάκι στα ελαττήρια για να περάσω τον κύλινδρο. Συνηθίζω τα ελαττήρια του πιστονιού, το κενό που έχουν, δηλαδή το κόψιμό τους, να το βάζω το ένα πάνω, δηλαδή να κοιτάζει προς τα πάνω, στο πρώτο ελαττήριο, και στο δεύτερο ελαττήριο να κοιτάζει προς τα κάτω, για να είναι αντίθετα, ώστε να μην μπορεί να περάσει από δύο κενά η συμπίεση. Και τώρα βάζω τον κύλινδρο. Αλλά πριν το βάλω, έχει και ένα σωληνάκι εδώ το ZX. Λοιπόν, είδα στο manual ότι αυτό το κυλινδράκι εδώ έχει ένα O-ring από αυτή τη μεριά που κάνει το λαιμό και ένα από την πάνω. Αυτό μπαίνει στον κύλινδρο έτσι, με το λαιμό προς την κάτω μεριά, και πάει και σφινώνει το O-ring εδώ. Έτσι. Ώστε να περνάει λάδι και να μην χάνει γύρω γύρω. Και μετά το μικρό, από τη μικρή μεριά, λεπτή, παίρνει και ένα O-ring εδώ, και αυτό πάει και κάθεται μέσα στην κεφαλή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τον κύλινδρο μαζί με το σωληνάκι που έχει εδώ. Προσοχή στα ελαττήρια του πιστονιού πάντα. Πάρετε το χρόνο σας, μη γίνονται βιαστικές δουλειές, γιατί στις βιαστικές δουλειές γίνονται λάθη. Και μετά φταίει το κυλίνδρο πίστονο. Και μπήκε. Περνάω και την καδένα. Και κάθισε πολύ όμορφα. Πάμε να βάλουμε την κεφαλή. Πρώτα θα βάλω την καδένα που μπαίνει εδώ μαζί με τον κυλίνδρο. Και πάει και θηλυκώνει. Φαίνεται ένα σημείο που θηλυκώνει προς τα πίσω. Και κάθεται έτσι. Μετά βάζω φλάτζα καύσεως. Έτσι, βάζω και τους οδηγούς για να κάτσει σωστά η φλάτζα στο κέντρο. Να βγάλω μια φωτογραφία, να το έχω να το θυμάμαι. Και τώρα αφού μπήκαν όλα και η φλάτζα και η γλίστρα, σκουπίζω ξανά μία το περίσσιο λάδι. Εδώ από το πιστόνι. Και κουμπώνω την κεφαλή για τελευταία φορά. Κάνω και εδώ ένα καθάρισμα. Και σταυρώστε το, κουμπώνει. Πιάνω και την καδένα. Γυρνάω λίγο την καδένα να δω ότι γυρνάει. Ναι, είναι ok. Και πάμε για τις βίδες. Προσοχή, από αυτή τη μεριά που ανεβαίνει το λάδι έχει μια μπρούτζινη ροδέλα. Αυτή τη βάζουμε κάτω από το παξιμάδι. Στις άλλες μεριές δεν έχει καμία ροδέλα. Σφίγγω πρώτα λίγο με το χέρι, ίσα για να πατήσει η κεφαλή. Σταυρωτά πάντα. Και εννοείται μετά με ροπόκλειδο. Ξεκινήσω με 13 νιουτόμετρα για να πατήσει η κεφαλή και μετά συνεχίζω να σφίξω με 22. Βάζω τώρα ρύθμιση στα 22 νιουτόμετρα και σφίγγω. Και είναι έτοιμο. Τώρα θα βάλω και τις άλλες τρεις βίδες που έχει. Είναι αυτές εδώ. Είναι δύο μεγάλες μακριές και μία πιο κοντή. Τις καθαρίζω πρώτα και θα βάλω και λίγο λαδάκι στο σπείρωμα, όπως λέει στο manual.
Βάζω λίγο λαδάκι και μέσα. Αυτές τις σφίγγουμε με 12 νιουτόμετρα. Σφίγγω πρώτα με το χέρι. Και τώρα βάζω πάλι το ροπόκλειδο στα 12 νιουτόμετρα. Είμαστε κομπλέ. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ γιατί ήδη έχει γίνει πολύ μεγάλο. Όπως βλέπετε πίσω μου το μοτέρ είναι έτοιμο, κλεισμένο, αλλά θα το δείτε στο επόμενο βίντεο, όπως θα δείτε και πώς βρήκα τα στοιχεία του κεντροφόρου του YKK και πώς έκλεισα και τα κάρτερ, τα καπάκια δηλαδή. Προσπάθησα και εγώ όσο καλύτερα γινόταν να αναλύσω τον τρόπο που δένω τα μοτέρ και τι προβλήματα συναντάω. Οπότε, αν έχετε απορίες, γράψτε τις εννοείται κάτω στα σχόλια. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Επίσης, κάντε ένα follow σε Instagram και TikTok και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, πάντα κράνος εννοείται και τα λέμε. Bye!